Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε 10 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες του ιστορικού δημοψηφίσματος. Μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης για την κοινωνία και με την οικονομία σε στασιμότητα και τις πρώτες ελλείψεις στην αγορά να καταγράφονται και από τα διεθνή μέσα, τα οποία μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Και ενώ συνεχίζεται και σήμερα ο γολγοθάς στις ουρές των ATM. Εν μέσω εντυνόμενης ανησυχίας τώρα για την επόμενη ημέρα για τη χώρα, φωτιές άναψε το δημοσίευμα βόμβα των Financial Times που αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για κούρεμα καταθέσεων κατά τουλάχιστον 30% για αποταμιεύσεις από 8.000 ευρώ και πάνω. Σενάριο το οποίο έσπευσε να διαψεύσει μέσω του Sky η επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών Λούκα Κατσέλη, διευκρινίζοντας ωστόσο πως τα χρήματα επαρκούν μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ και πως όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρευστότητα στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Νέο πονοκέφαλο προκαλούν τώρα οι δύο χθεσινές επιστολές που απέστειλαν προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισή, αλλά και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, οι οποίες περιλαμβάνουν αναγγελία χρεοκοπίας της χώρας. Θα δούμε όλα τα νεότερα δεδομένα και όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το σχετικό ρεπορτάζ. Το Γύρο του Κόσμου έκανε δημοσίευμα που περιέγραφε σχέδια ελληνικών τραπεζών περί κουρέματος καταθέσεων σε περίπτωση που δεν συνάψει η κυβέρνηση άμεσα συμφωνία με τους δανειστές. Είναι κρίμα αυτά τα λίγα που έχουμε με αίμα να μας τα κουρέψουν. Κάποιοι τα αποκτήσαν και με κόπο, δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα, οπότε γιατί να τα χάσουν. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το πρωτοσέλιδο άρθρο των Financial Times με τίτλο «Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν κούρεμα καταθέσεων». Η δημοσιογράφος επικαλείται πληροφορίες από τραπεζίτες που κάνουν λόγο για κούρεμα 30% σε καταθέσεις άνω των 8.000 ευρώ. Πρόκειται για σενάρια που επεξεργάζεται τουλάχιστον μία τράπεζα και αν τελικά η κυβέρνηση το επιβάλλει θα το βαπτίσει φόρο. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Τώρα από ποιο ποσό και πάνω και πόσο θα είναι δεν το ξέρει κανένας. Με στενοχωρεί πάρα πολύ γιατί είμαι από τους τυχερούς αυτές τις λίγες οικονομίες που έχουμε με αίμα βγάλει να τις βγάλαμε στο εξωτερικό. Δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς. Με το που δημοσιεύτηκε το σχετικό άρθρο, η πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μιλώντας στον Sky, διέψευσε οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο. Εγώ θέλω να διαψεύσω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο το οποίο να επεξεργάζεται καμία ελληνική τράπεζα για κούρεμα καταθέσεων. Για νοσηρή είδηση έκανε λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Το δημοσίευμα των Financial Times για κούρεμα καταθέσεων είναι προβοκάτσια και αποτελεί υπονόμευση του δημοψηφίσματος της Κυριακής και της Λαϊκής Ετοιμιγορίας. Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από τους Financial Times να ανακαλέσουν το ψευδέστατο δημοσίευμα. Πόσο πιθανό όμως είναι ένα κούρεμα καταθέσεων στην Ελλάδα? Σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου κουρεύτηκαν οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, στη χώρα μας οι καταθέσεις άνω των 100.000, εκτός από ελάχιστες, αφού οι εκροές των τελευταίων μηνών είναι τεράστιες, καλύπτονται από το ελληνικό κράτος. Θεωρητικά θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2016. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία όμως δεν έχει γίνει ακόμη νόμος του κράτους. Ειδικά για στην Ελλάδα δεν έχει περάσει και στην ελληνική νομοθεσία καθόλου το θέμα του πιθανού κουρέματος καταθέσεων. Αλλά το ουσιαστικό είναι ένα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει κανένα σενάριο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αν είχε γίνει θα είχαν εισρεύσει, θα είχαν επαναπατριστεί όλα τα κεφάλαια των Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό. Τις καταθέσεις μπορεί να τις εγγυηθεί ποιος, το κράτος μέλος πρέπει να μελετήσει. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ταμείο το οποίο έχει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, άρα λοιπόν είναι πολύ μικρά τα ποσά. Το ταμείο που εγγυάται σήμερα τις καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι το λεγόμενο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το οποίο σήμερα διαθέτει περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια, όταν οι καταθέσεις αγγίζουν τα 120 δισεκατομμύρια. Θα φτάσουν τα 2 δις για να καλύψουν 120. Μια απλή λογική. Κανείς θα σκεφτεί, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα βγει. Με ενδιαφέρει να. Τότε τη στιγμή δεν ψηφίζουμε για τον Τσίπρα ή για τον Σαμαρά, ψηφίζουμε για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά και τα λεφτά του ταμείου βρίσκονται στις ελληνικές τράπεζες. Με αποτέλεσμα, αν καταρρεύσει το σύστημα, να χαθούν και αυτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κατατεθειμένο στις ίδιες τις τράπεζες. Δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι τράπεζες, δεν θα έχουν να καλύψουν αυτό το ποσό. Δεν είναι δηλαδή σε έναν ουδέτερο ή στο εξωτερικό ή στην τράπεζα της Αγγλίας κάπου ξεχωριστά ώστε να έρθει αυτό το ποσό και να καλύψει ένα μέρος
τη ζημιά που ενδεχομένως να προκληθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη διέξοδος είναι να ενισχυθούν με ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ένα ενδεχόμενο ναι στο δημοψήφισμα ανοίγει αυτόματα την κάνουλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης ελπίζουν σε ένα ναι στο δημοψήφισμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν το καταφέρουν την επόμενη μέρα, ο Μάριο Ντράγκη θα πατήσει το κόκκινο κουμπί, η γραμμή ρευστότητας του ELA θα επιστρέψει και οι τράπεζες θα ανοίξουν. Εάν κερδίσει το όχι, παρά τις απειλές με τις οποίες προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία, ο Τσίπρας θα πάει εσπεσμένα στις Βρυξέλλες, θα έλθει σε συμφωνία και οι τράπεζες θα ανοίξουν και σε αυτή την περίπτωση. Σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε να σταλεί νέο αίτημα το βράδυ της Κυριακής μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενισχύσει τη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Δευτέρα πρωί, όπως ξέρετε, θα έχουμε τις καινούργιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες αποφάσεις θα προσδιορίσουν το πλαίσιο χρηματοδότησης των τραπεζών για τις επόμενες μέρες. Αν αυτές οι αποφάσεις μείνουν ως έχουν, δηλαδή, αν δεν έχουμε περαιτέρω ενίσχυση από τον ELA, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση από το ELA, που το θεωρώ πολύ απίθανο, βεβαίως θα υπάρχει πρόβλημα. Και ενώ ο φόβος του κουρέματος των καταθέσεων μεγαλώνει και ο κίνδυνος κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος εντείνεται, οι Έλληνες εξακολουθούν και συνοστίζονται έξω από υποκαταστήματα τραπεζών για να πάρουν τη δόση των 60 ευρώ. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 10.30 το πρωί, και 51 άτομα μετρημένα είναι στην ουρά του συγκεκριμένου ATM στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν ανάληψη το ποσό των 60 ευρώ. Και αυτά τα 60 ίσως να μην υπάρχουν από Τρίτη, αφού οι τράπεζες έχουν λεφτά μέχρι και τη Δευτέρα. Υπάρχει το σύστημα εφοδιασμένο κανονικά το ATM σε όλο το Σαββατοκύριακο. Η Τρίτη θα ανοίξει την τράπεζα. Θα τα πούει ο υπουργός επάνω. Υπήρξε κάποια απόφαση δηλαδή, να περιμένει. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, η ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αγγίζει σήμερα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περισσότερα από όσα υπολογίζονταν. Και αυτό γιατί από τις αναλήψεις των ATM βγήκαν 210 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Για τις συντάξεις έφυγαν 270 εκατομμύρια λιγότερα, ενώ για τις λεγόμενες ειδικές εγκρίσεις, όπως για παράδειγμα τις ιατρικές δαπάνες, είχαν υπολογιστεί 250 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Σύνδεστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρυσόστομο Τσούφη για μια εξέλιξη είδηση της τελευταίας στιγμής, Χρυσόστομε, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σχετικά με τα σενάρια κουρέματος που έχουν θορυβήσει τον κόσμο. Ναι, για το δημοσίευμα των Times ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρέα Ενρία, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, η οποία είναι η ομπρέλα όλων των εποπτικών και ρυθμιστικών τραπεζικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ενρία δήλωσε άγνοια για τα περισχεδίων στην Ελλάδα από ελληνικές τράπεζες να επιβάλλουν κούρεμα στους καταθέτες λιανικής και δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα είναι αντίθετο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είπε χαρακτηριστικά ότι πολύ αμφιβάλλω ότι κάποια αρχή ή δημόσιος φορέας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια επιλογή, καθώς αυτό θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, λέει ο κύριος Ενρία, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα ξεκινούσε αμέσως τις διαδικασίες για να εξετάσει αν παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και έκλεισε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σε θέση να προστατέψει τον Έλληνα καταθέτη λιανικής, όπως και κάθε καταθέτη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αντίστροφη μέτρηση για το ιστορικό δημοψήφισμα. Οι εταίροι σκληραίνουν τη στάση τους και με δύο επιστολές που απέστειλαν εχθές προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο Επίτροπος Οικονομικών και ο επικεφαλής του EFSF Klaus Rengling. Ο Πιέρ Μοσκοβισί ενημερώνει πως μετά την αθέτηση πληρωμής της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορούν ανά πάσα στιγμή να αξιώσουν την αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού των 145 δισεκατομμύριων ευρώ που οφείλει η χώρα μας στον EFSF αλλά και των 52,9 δισεκατομμύριων ευρώ που οφείλει προς χώρες της Ευρωζώνης από το πρώτο μνημόνιο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης με συνέντευξή του στην Ισπανική El Mundo χαρακτηρίζει τρομοκρατική τη συμπεριφορά των Βρυξελών και της Τρόικας. Ώρες πριν το δημοψήφισμα, οι δανειστές κλιμακώνουν την πίεσή τους, προαναγγέλλοντας καταιγισμό εξελίξεων από τη Δευτέρα. Με επιστολή προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Πιέρ Μοσκοβισί προειδοποιεί ουσιαστικά, ως αποτέλεσμα της μη πληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι αν δεν υπογραφεί σύντομα συμφωνία, τότε ο προσωρινός Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης θα κάνει άμεσα απαιτητά τα 145 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων του προς την Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας εκ μέρους των δανειστών, γνωστοποιεί δια της παρούσης στην ελληνική δημοκρατία ότι οι δανειστές διατηρούν το δικαίωμα να επικαλεστούν το άρθρο 8 της συμφωνίας σε σχέση με την αποτυχία της ελληνικής δημοκρατίας να υπάρξει έγκαιρα πληρωμή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 30 Ιουνίου. Ο ίδιος ο επικεφαλής του EFSF, μιλώντας στην Καθημερινή, εξέφρασε την ανησυχία του. Με απασχολεί ιδιαίτερα αυτή η εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θα τιμήσει τις υποχρεώσεις της προς όλους τους δανειστές της. Μια μη πληρωμή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί πιστωτικό γεγονός για τον EFSF εξαιτίας των ρητρών. Για να το καταλάβει ο κόσμος, θα το περιγράψω ως εξής. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο, το οποίο δάνειο έχει δόσεις και μέσα στους όρους του δανείου υπάρχει μια σχετική διάταξη, η οποία λέει ότι αν δεν πληρωθούν μία ή δύο δόσεις, τότε θα πρέπει να επιστραφεί όλο το δάνειο. Σε δηλώσεις του στην Ισπανική El Mundo, ο Γιάννης Βαρουφάκης έκανε λόγο για τρομοκρατικές τακτικές των δανειστών. Αυτό που κάνουν με την Ελλάδα έχει όνομα. Τρομοκρατία. Αυτό που οι Βρυξέλλες και η Τρόικα θέλουν είναι το ναι, ώστε να εξευτελίσουν τους Έλληνες. Ακόμη και μετά από όχι, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο βρετανικό Channel 4, επανέλαβε τα περί μυστικών διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους και υποστήριξε μάλιστα ότι ήδη η Ευρώπη έχει αποστείλει πολύ βελτιωμένη πρόταση παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις Juncker και Dijsselbloem. Let me tell you something, which is probably unknown. Θα σας πω κάτι που είναι πιθανώς άγνωστο. Από τη στιγμή που προκηρύξαμε το δημοψήφισμα και εξοργήσαμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας, λάβαμε από τις Βρυξέλλες τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ίσως αυτό το δημοψήφισμα και το αδιέξοδο που αντιπροσωπεύει ένωσε πολλά μυαλά στις Βρυξέλλες και λάβαμε πραγματικά καλές προτάσεις που θα υπογράφαμε. Υπάρχει ήδη μια βάση για συμφωνία. Θα μπορούσαμε να την υπογράψουμε μέσα σε 48 ώρες. Το Eurogroup είπε ότι η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί. Δεν μπορούν να διαψεύσουν τις υποσχέσεις τους. Οι εταίροι πάντως αντιμετωπίζουν την ελληνική κυβέρνηση με δυσπιστία και κάνουν λόγο για έλλειψη αξιοπιστίας. Όποιος γνώριζε τα οικονομικά δεδομένα και έπαιρνε στα σοβαρά τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά την εκλογή του τον Ιανουάριο, αντιλαμβανόταν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει κανένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό αντιμετώπιζε εξ αρχής με μεγάλο σκεπτικισμό τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την κυβέρνηση στην Αθήνα. Το ότι αυτός ο σκεπτικισμός τελικά επιβεβαιώθηκε δεν με εξέπληξε πραγματικά. Το αν η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ ή θα βγει από την Ευρωζώνη σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένα ερώτημα στο οποίο μόνο οι Έλληνες μπορούν να απαντήσουν. Ακόμη και ο φύλα προσκύμενος Ιταλός πρόεδρος Ρέντσι πήρε αποστάσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Αν η Ιταλία και η Ελλάδα υπήρξαν σύντροφοι στη δυστυχία, αυτό δεν ισχύει πλέον σήμερα. Είμαστε αυτοί που λύνουν το πρόβλημα. Δεν είμαστε πια το πρόβλημα. Οι Ιταλοί δεν πρέπει να φοβούνται τις αρνητικές επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών, Hans Jörg Schelling, προειδοποιούσε με δραματικές συνέπειες για την Ελλάδα σε περίπτωση Brexit. Για την Ευρώπη θα είναι δύσκολο να τα καταφέρει οικονομικά. Για την Ελλάδα αυτό θα είναι πράγματι σημαντικά πιο δραματικό. Η Ελλάδα θα χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια στην περίπτωση ενός Brexit, εδώ όμως γίνεται ένας πόλεμος προπαγάνδας. Είναι υπερβολικό να πιστέψουμε ότι όλοι οι Έλληνες θα χρειαστεί να ζήσουν στο δρόμο ή δεν θα έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Στο στούντιο του Sky κοντά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο οικονομικός συντάκτης εφημερίδας Καθημερινή Γιάννης Παπαδογιάννης, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό ρεπορτάζ. Γιάννη, να προσπαθήσουμε να τα δούμε τα πράγματα ψύχρεμα και βήμα-βήμα. Είχαμε λοιπόν αυτό το δημοσίευμα χτες από τους Financial Times, ωστόσο είχαμε την άμεση διάψευση από την κυρία Λούκα Καρτζέλη και στην συνέχεια είχαμε και μόλις τώρα και την εξέλιξη αυτή από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ωστόσο είναι εγγυημένες οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με την κατάσταση που γνωρίζουμε όλοι ότι βρίσκονται οι τράπεζες από την ώρα που είναι σε αργία από την Δευτέρα. Πρέπει να πούμε το εξής ό,τι αφορά τα κεφάλαια. Γιατί το δημοσίευμα το πρωί δημιούργησε μια εντύπωση ότι κάποια τράπεζα για να λύσει τα προβλήματά της θα πάει σε κούρεμα καταθέσεων. Αυτά δεν γίνονται. Αυτές δεν είναι αποφάσεις που μπορεί να πάρει μια τράπεζα ή μια κυβέρνηση μονομερός. Το αν χρειαστούν κεφάλαια και πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εποπτεύει τις ελληνικές τράπεζες. Και η στάση, νομίζω, η τελική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία της Ελλάδος για την επόμενη μέρα. Δεν είναι κάτι που θα το κάνει κάποια τράπεζα μόνο μερός και δεν υπάρχει βέβαια κάποια κυβέρνηση που μπορεί να έρθει και να πει πόσα λεφτά μου λείπουν, ας πούμε. Ένα δις, θα βάλω ένα φόρο σε όλους και τελείωσε. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και να γίνει δεκτό. Παρόλα αυτά, ο κόσμος αναρωτιέται, είναι εγγυημένες οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή νομικά είναι εγγυημένες. Ωστόσο, είναι εγγυημένες από το ελληνικό δημόσιο. Που
δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ ήσυχοι το βράδυ όταν ακούμε ότι εγκυάται το ελληνικό δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ταμείο που εγκυάται τις καταθέσεις έχει κεφάλαια περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και οι καταθέσεις, συνολικές καταθέσεις είναι 120 δις. Οπότε δεν μπορεί να εγγυηθεί το δημόσιο. Θα πρέπει να υπάρξουν άλλες λύσεις, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άλλες λύσεις όπως... Κοιτάξτε. Γιατί ακούσαμε χτες και την κυρία Κατσέλη εδώ στον Sky να διαψεύδει αφενός, αφετέρου να μας λέει ότι χρήματα σε ελληνικές τράπεζες για τις αναλήψεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τα capital controls αρκούν έως τη Δευτέρα το βράδυ. Εύα, οι καταθέσεις δεν μπορεί η κυρία Κατσέλη, η ελληνική κυβέρνηση να τις εγγύθει. Αυτό, σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα η κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρήσει ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια και προχωρήσει σε bail-in, σε δεύτερο χρόνο, είναι κάτι που θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή όμως όλη η κουβέντα είναι στον αέρα. Τώρα, αυτές οι δύο επιστολές προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους... Και σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, είναι γεγονός πια, δεν το κρύβουν ούτε η κυβέρνηση, όπως είπε και η κυρία Κατσέλη, ότι τα ρευστά ως φυσικό χρήμα, δηλαδή ως χαρτονόμισμα, μεταβίας θα φτάσει μέχρι τη Δευτέρα. Άρα την Τρίτη το πρωί, ή μάλλον όχι, συγγνώμη, τη Δευτέρα, που γνωρίζουμε ότι έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιο θα είναι το καλό σενάριο και ποιο το... Το καλό σενάριο, το λιγότερο θέλουμε καλό. Δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο το ELA. Το ELA είναι λογιστικό χρήμα. Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι οι τράπεζες, πρέπει τη Δευτέρα το βράδυ να απογειωθούν αεροπλάνα από το εξωτερικό, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χαρτονόμισμα, να διοχετευθούν στα ATM, ώστε την άλλη μέρα να λειτουργούν κανονικά. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα έχουμε ούτε το 50-60 που έχουμε τώρα. Όχι. Μάλιστα. Αυτό προϋποθέτει και κάποιο δείγμα συμφωνίας. Φαντάζομαι ναι, δεν νομίζω να στείλει κανένας λεφτά χωρίς συμφωνία. Τώρα, να δούμε λίγο τι σημαίνει και αυτή η απόφαση, αυτές οι δύο επιστολές για τα χρήματα τα οποία μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή απαιτητά και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τεράστιο. Τεράστιο. Είναι σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Ελλάδος, όσο όλη η οικονομία μας. Είναι 140 δις. Και αυτό επειδή δεν πληρώσαμε στην ώρα μας την δόση για το ταμείο. Ναι. Είναι κάτι πραγματικά που είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσεις, πώς φτάσαμε σε σημείο να θετήσεις υποχρέωση. Είναι, για να το πούμε χοντρικά, σαν να μην πλήρωσες το ρεύμα και να είναι το σπίτι χωρίς ρεύμα. Και τώρα να τρέχουμε. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Είναι μια μεγάλη απόφαση που αφέθηκε λίγο στην τύχη της, νομίζω. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Η επίπτωση είναι αυτό που είπαν, ότι αύριο μπορούν να κάνουν απαιτητά τα χρήματα και ουσιαστικά να κλείσουν τις τράπεζες. Αν κλείσουν τις τράπεζες αύριο και πάμε σε εκαθάριση των τραπεζών, θα γίνει αυτό που περιγράφουμε. Δηλαδή, οι τράπεζες έχουν ένα μεγάλο έλλειμμα, να το πούμε έτσι, το οποίο θα πρέπει κάπως να καλυφθεί. Από πού θα καλυφθεί, ή θα πρέπει να δώσουν τα λεφτά κάποιοι. Από πού? Ή θα πρέπει να δώσουν τα λεφτά κάποιοι άλλοι, να δανειστούμε δηλαδή, ή θα πρέπει να καλυφθεί από εδώ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με ψυχραιμία και βήμα-βήμα θα τα δούμε όλα. Να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πραγματική οικονομία. Εκεί την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν φορείς της αγοράς για τις ελλείψεις στα φάρμακα αλλά και στα τρόφιμα, καθώς οι προμηθευτές από το εξωτερικό ζητούν την προπληρωμή των παραγγελιών. Γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των προϊόντων. Με το Γιάννη Βαρουφάκη σε συνέντευξή του να δηλώνει έτοιμος για μια οικονομική πολιορκία. Σήμα κινδύνου για ελλείψεις στην αγορά, καθώς τα εργοστάσια τροφίμων και ποτών ξεμένουν σταδιακά από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Οι προμηθευτές από το εξωτερικό ζητούν την προπληρωμή των παραγγελιών, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των προϊόντων. Αυτή η επιδρομή στα σούπερ μάρκετ και η αγορά πολλών προϊόντων από κόσμο ο οποίος βρισκόταν σε πανικό, άδειασε και τις αποθήκες των σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες των προμηθευτών. Όταν δεκαπλασιάστηκε η κίνηση σε κάθε μέρα, όταν σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ημερών φύγανε εμπορεύματα πάνω από 1-1,5 μήνα, είναι φυσικό να έχει συμβεί και το ένα και το άλλο. Η έλλειψη ρευστότητας, η οποία συνοδεύεται από αβεβαιότητα, ανασφάλεια και εκνευρισμό, έχουν οδηγήσει τον καταναλωτή σε ακραίες ενέργειες, καταφεύγοντας σε αγορά και αποθεματοποίηση μεγάλων ποσοτήτων βασικών ειδών διατροφής, ώστε να έχει προμήθειες σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στα ράφια. Έτσι, στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί ραγδαία η αγορά των προϊόντων μακράς διαρκείας, όπως τα ζυμαρικά και το ρύζι. Η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Τι έχετε ψωνίσει? Ξηρά τροφή, τίποτα άλλο. Έχετε αρχίσει δηλαδή να κάνετε μια μικρή αποθήκη στο σπίτι? Ναι, ναι, κανονικά. Έχετε παιδιά γι' αυτό? Βέβαια. Ανήλικα? Ένα ανήλικο και ένα ενήλικο, δύο. Και είμαι μόνη μου, είναι με λίγα χρήματα.
Φοβάμαι πολύ. Μετεμποδίων και τροφοδοσίων όπου κρέατος. Ήδη παρατηρούνται οι πρώτες ελλείψεις, αφού οι εισαγωγές στην ουσία δεν γίνονται. Δεν υπάρχει κρέατος. Έχουν κολλήσει εισαγωγές στο Τελωνίο, δεν στέλνουν. Δεν στέλνουν. Άμα δεν έχουν βάλει λεφτά μέσα, πώς θα στέλνουν. Και πώς θα αντέξει η κρεαταγορά να εφοδιάζει, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ακρεοπόλια, μέχρι πόσο θα μπορέσει να αντέξει. Κανένας δεν ξέρει. Σε απόγνωση και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Ο τζίρος είναι μηδενικός, ενώ λόγω της αβεβαιότητας είναι λίγοι αυτοί που δέχονται επιστωτικές κάρτες. Και είναι λογικό, όταν κάποιος παίρνει 60 ευρώ από την τράπεζα, δεν τα πάρει και αυτά που, όπως είπαν πολύ σωστά, ψιλομοιούμενα είναι. Καταλαβαίνετε ότι έχει την τρομακτική ανασφάλεια πώς θα φάει, πώς θα ζήσει το παιδί του, πώς θα περάσει την ίδια μέρα που λειτουργεί. Δεν σκέφτεται τι θα κάνει αύριο, τι θα φορέσει, τι θα κάνει κ.ο.κ. Περιμέναμε απλά μόνο και μόνο να ηρεμήσει η αγορά για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα λειτουργικά μας έξοδα. Δυστυχώς όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε τα λειτουργικά έξοδα. Αν και υπάρχει μεγάλη επάρκεια στα καύσιμα, οι βενζινοπόλεις υποστηρίζουν πως θα σταματήσουν να δέχονται επιστωτικές κάρτες αν οι τράπεζες παραμείνουν κλειστές, αφού και οι ίδιοι έχουν ανάγκη μετρητών. Φαρμακοποιοί, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες τονίζουν πως αν και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε φάρμακα, η τροφοδοσία της αγοράς γίνεται κανονικά. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε πως έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις για να μην παρουσιαστούν ελλείψεις. Η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει αρκετά αποθέματα καυσίμων και φαρμακευτικών προμηθειών για να αντέξει μια μακρά πολιορκία και έχει κρατήσει κεφάλαια έκτακτης ανάγκης για να καλύψει τις απαραίτητες εισαγωγές ειδών διατροφής. Ευτυχώς έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 6 μήνες και αποθέματα φαρμακευτικών για 4. Από τη Θεσσαλονίκη πάντως αίσθηση προκάλεσε η δήλωση της Σταυρούλας Ξουλίδου των ΑΝΕΛ πως ο στρατός θα καλύψει τις ανάγκες σε φάρμακα αν χρειαστεί. Μπορώ να το πω ανοιχτά δημόσια. Ο στρατός μπορεί για ένα περίπου για 10 μήνες να τροφοδοτήσει και σε φάρμακα. Η στρατηγική φαρμακοβιομηχανία 45 φάρμακα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή αν παραστεί ανάγκη μπορεί να παράξει και να διαθέσει στην ελληνική αγορά. Βρετανικές εφημερίδες πάντως με δημοσιεύματά τους τονίζουν τις ελλείψεις στην αγορά και τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Με κομμένη την ανάσα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναμένουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες έχει βάλει στον πάγο τον τουρισμό και πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται ότι το κλίμα είναι μη αναστρέψιμο. 50.000 λιγότερες κρατήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά σε ξενοδοχεία και καταλήματα σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός που μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει στους παράγοντες του τουρισμού. Έλληνες και ξένοι τουρίστες που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους δεν μπορούν πλέον να είναι σίγουροι για την επόμενη μέρα. Αποτέλεσμα, όσοι ζουν από τον τουρισμό κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και τις δουλειές τους. Στα πολλά χρόνια τα οποία ασχολούμαι με τον τουρισμό, δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε ένα γραφείο ξενοδοχείου να κλαίνε ταυτόχρονα 7 άνθρωποι διαφορετικών καταβολών και διαφορετικών αντικειμένων ταυτόχρονα για το τι συμβαίνει αυτή τη βδομάδα στα ξενοδοχεία του νησιού μου. Η μείωση του αριθμού των κρατήσεων με την ταυτόχρονη αύξηση των ακυρώσεων εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου έχει βάλει φρένο σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό. Ενώ ο κίνδυνος των ελλείψεων είναι άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας. Οι κλειστές τράπεζες, ο εφοδιασμός δεν μπορεί να γίνει πλέον εύκολα και αν μας στεγνώσουν και τα τελευταία μετρητά, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σου φέρουν εμπόρευμα αν δεν πάρουν μετρητά. Και με τις βενζίνες φοβόμαστε, ακόμα και για τα ανταλλακτικά. Ξέρετε, το ξενοδοχείο είναι από ανταλλακτικά, από μηχανήματα, είναι γεμάτο. Δεν είναι μόνο οι ακυρώσεις, είναι ότι ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων απαντάει 20 με 40 με 50 mails την μέρα, προσπαθώντας να αποτρέψει τον επισκέπτη να ακυρώσει τις διακοπές του. Προσπαθώντας να τον πείσει ότι υπάρχει, με συγχωρείτε, χαρτί υγείας στο δωμάτιό του. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν φόβους ότι για φέτος η σεζόν έχει χαθεί με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. Ήδη έχουμε μπει με αρνητικό πρόσημο σημαντικό από τον Μάιο και τον Ιούνιο και φαίνεται ότι η ροή των κρατήσεων για τους επόμενους τρεις μήνες είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η γνώμη μου είναι ότι δυστυχώς δεν αναστρέφεται, αλλά πάντα ελπίζω ότι με μία απόφαση της επόμενης εβδομάδας τα πράγματα μπορούν, αν μη τι άλλο, να αποκτήσουν μία ροή που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν θα χαθούν όλα. Μειωμένες είναι και οι κρατήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που φτάνουν το 50% σύμφωνα με πηγές της ακτοπλοείας. Στο στούντιο τώρα κοντά μας ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Ζούλας, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλησπέρα.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, λίγες. Να σου πω απλώς τυχαία, διότι το άκουσα σήμερα από έγκυρη πηγή. Ναι. Είναι 60% οι ακυρώσεις στο εσωτερικό και 40% στο εξωτερικό. Μιλάω για τις αεροπορικές εταιρείες. Από εκεί δηλαδή είναι τα στοιχεία. Ναι, είναι και λογικό. Θα φανούν πολύ τα αποτελέσματα στα μέσα Ιουλίου. Με αυτή την κατάσταση υπάρχει έντονη ανησυχία. Είναι, κανένας δεν προγραμματίζει διακοπές τώρα. Είναι κάτι, είναι ηλίου φαϊνότερο. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει. Όλοι δηλαδή ο κόσμος και έχει πάγωση. Ακριβώς. Να δούμε λίγο το διακύβευμα της αυριανής ημέρας με μία σημείωση ότι εδώ που φτάσαμε. Λίγες ώρες πριν το δημοψήφισμα. Αυτό που έχει σημασία ότι τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί, γιατί έχουμε δει έντονα διχαστικά σημεία στην ελληνική κοινωνία. Υποστηρίζουν το όχι, υποστηρίζουν το ναι. Ό,τι και να γίνει, οι Έλληνες θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα και θα πρέπει να παλέψουμε για μια καλύτερη μέρα. Πρέπει να το θυμόμαστε. Πρέπει να το θυμόμαστε διαρκώς, διότι όσα συμβαίνουν και ειδικά με τους νεότερους, αλλά και όχι μόνο με τους νεότερους, υπάρχει ένα πάθος αυτή τη στιγμή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα έλεγα μεταξύ οργής και φόβου. Αυτό διακυβεύεται. Αλλά αυτό θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Πόσοι δηλαδή έχουν μια τυφλή οργή και τελικά δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Είναι οργισμένοι με τις ξένες τράπεζες. Ξέρεις, θέλω να πω από την αρχή το εξής, το οποίο μου κάνει εντύπωση σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι σαν να αντιμετωπίζουμε τους εταίρους μας ως εχθρούς μας. Δηλαδή, σαν να θέλουμε να τους εκδικηθούμε με ένα όχι. Υπενθυμίζω ότι και στις εκλογές κάτι ανάλογο συνέβη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια εντολή τέτοια εξελέγει. Δηλαδή να αποδοκιμαστεί ο Σαμαράς, να αποδοκιμαστούν οι ξένοι, ξέρω εγώ, που επέβαλαν στο Σαμαρά και εκείνος έλεγε ναι σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα άλλο διακύβευμα. Το διακύβευμα αυτό κατά την κυβέρνηση είναι ότι δώστε μου μια εν λευκό εντολή να επαναδιαπραγματευτώ. Αρνούμενη αυτή την πρόταση που μου έχουν δώσει. Δεν μας λέει κάποιος από την κυβέρνηση όμως τι θα γίνει σε περίπτωση άρνησης. Από πλευράς εταίρων μιας καλύτερης συμφωνίας. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ένα όχι στο όχι, ένα δηλαδή. Ένα όχι στο όχι. Και εγώ πραγματικά διαρωτώ με, διότι ξέρεις, είναι σαν να αντιμετωπίζουμε τους ξένους ως το διευθυντή μιας τράπεζας που έχει το κλειδί, ας πούμε, που είναι ένα χρηματοκιβώτιο και πρέπει να το ανοίξει για να εισρεύσει χρήμα στη χώρα. Αυτό έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και δεν κατανοούμε ότι είναι την ώρα που το σκεφτόμαστε ότι είναι 18 ηγέτες, έχουν κοινοβούλια πίσω τους, έχουν λαούς πίσω τους που πρέπει να πάνε να πούνε τι ακριβώς συμφωνήσαμε με τους Έλληνες και τι δεσμεύτηκαν να κάνουν οι Έλληνες για να τους ξαναδώσουμε χρήματα. Γιατί δανεικά ζητάμε. Τώρα. Τι μας διασφαλίζει ότι θα έχουμε καλύτερη συμφωνία, ένα ναι ή ένα όχι. Ειλικρινά, αδυνατό να το καταλάβω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εάν πάρουμε ένα όχι αύριο, πιστεύουμε πραγματικά στα αλήθεια ότι οι ξένοι, αν είναι 52% το όχι και 48% θα υποδεχθούν υποχωρώντας τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας αύριο πιθανώς να ήθελε και ένα ναι. Και το λέω για ποιο λόγο. Διότι με ένα ναι θα εκπέμψουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Μη γελιόμαστε. Σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο, αυτή τη στιγμή το δημοψήφισμα έχει το λάβει το χαρακτήρα. Οι Έλληνες θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη ή δεν θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Έτσι το έχει μεταφράσει. Έτσι το έχουν διαβάσει. Έτσι το έχουν διαβάσει αυτό το μήνυμα. Λέω λοιπόν το εξής. Εάν προκύψει ένα ναι, πιθανότατα ο κύριος Τσίπρας θα διευκολυνθεί ακριβώς για να φέρει μια συμφωνία στη χώρα, την οποία θα μπορεί να περάσει και από το κόμμα του. Αν πάει με ένα όχι και βρει ένα δεύτερο όχι. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Κωνσταντίνε, επειδή πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή τη συχνότητα και μέσα από την εφημερίδα Καθημερινή έχουμε μιλήσει για την ενότητα που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολιτικοί αρχηγοί του τόπου. Μιλήσαμε πριν για τους πολίτες που θα πρέπει να είναι ενωμένοι. Αν μη τι άλλο, να υποστηρίζει ο καθένας αυτό που πιστεύει, αλλά χωρίς ακραίες διατυπώσεις και συμπεριφορές. Αυτό κατά πόσο είναι αναγκαίο και είναι και εφικτό αυτή την ίστατη στιγμή να γίνει και από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου? Θεωρώ ότι η μείζον υποχρέωση είναι του Πρωθυπουργού την επόμενη μέρα και ελπίζω να το κάνει ήδη από αύριο το βράδυ ο κ. Τσίπρας ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δηλαδή, ακόμα και αν αποσπάσει αυτό το όχι που επιθυμεί, να ρίξει μια γέφυρα στους αντιπάλους του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καλούμαστε να συνυπογράψουμε μια συμφωνία ως χώρα, όχι ως μια κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε ένα τόσο οριακό σημείο που δεν είναι αν θέλουμε μια καλή συμφωνία ή μια κακή συμφωνία, είναι αν θα υπάρξει συμφωνία ή δεν θα υπάρξει συμφωνία. Μη γελιόμαστε πια. Σε αυτό το οριακό σημείο φτάσαμε με το δημοψήφισμα. Ας μην πούμε τώρα ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και έγινε κατόπιν εορτής, ενώ γνωρίζαμε ότι η χώρα καταραίει γιατί θα περάσει δόση. Εγώ όμως θα ήθελα να απευθυνθώ, Εύα, και στους ανθρώπους που είναι νεότεροι. Και ειλικρινά λέω, το λέω με την έννοια πια ότι οι άνθρωποι που είναι μέχρι 35 ετών δεν έχουν μνήμη εθνικού νομίσματος. Δεν έχουν ζήσει με δραχμή. Εμείς προλάβαμε τη δραχμή και μια καλή δραχμή. Δεν έχουν ζήσει πώς είναι να μην μπορείς να ταξιδέψεις έξω από τη χώρα σου ή να είναι το ταξίδι στο εξωτερικό ένα πραγματικό όνειρο. Εγώ όταν ταξίδεψα το 1993 για πρώτη φορά, θυμάμαι, στην Αμερική, ήταν το όνειρό μου να φέρω ένα DVD player. Το αντιλαμβάνεσαι? Δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να το συλλάβουν οι νέοι. Πώς θα είναι η χώρα να περάσει 20-30 χρόνια πίσω. Ήδη, το λέω όχι θέλοντας να επηρεάσω, αλλά ειλικρινά. Ένα ναι
διασφαλίζει τη χώρα μας. Δηλαδή διασφαλίζει μια συμφωνία. Ένα όχι, δεν ξέρω αν διασφαλίζει μια συμφωνία. Αυτό μπορώ να πω. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε να πούμε, Κωνσταντίνε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αυριανού δημοψηφίσματος, η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία, στις τράπεζες, στα νοσοκομεία, δηλαδή σε όλη τη λειτουργία της χώρας, μπορεί είναι αναστρέψιμη. Αναστρέψιμη, ο οικονομικές συντάξεις το ξέρουν καλύτερα από μένα, μιλώ και εγώ μαζί τους, μιλώ και με ανθρώπους των τραπεζών. Άλλο πρόβλημα και αυτό ότι αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες ως κάτι εχθρικό, ενώ είναι η καρδιά καλώς ή κακώς ενός οικονομικού συστήματος. Σε πάση περιπτώσει, οι τράπεζες πρέπει να ανοίξουν άμεσα. Είναι βέβαιο και όλοι προδικάζουν ότι capital control θα συνεχίσουμε να έχουμε. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε. Αλλά πρέπει να ανοίξουν άμεσα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια συμφωνία. Η συμφωνία πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν και μακάρι να έχει αυτή την εθνική συνένεση που είπες. Μακάρι δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, είτε με το ναι είτε με το όχι, να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να δημιουργήσει μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα και να συνυπομιστούν όλη την ευθύνη. Κωνσταντίνε Ζούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βόλι, θα έλεγα με τη λογική μας και όχι με το θυμικό μας. Καλό βόλι, να είσαι καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 9 η ώρα περίπου αύριο το βράδυ θα έχουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση του αποτελέσματος από την Singular Logic, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας μετά και την τελική πρόβα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα στο σχετικό ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την αυριανή διαδικασία. Σημαντικό είναι να πούμε πως για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να σημειώσετε ένα σταυρό και μόνο σταυρό εντός του τετραγώνου που βρίσκεται κάτω από κάθε απάντηση. Περίπου 9,9 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου. Οι ψηφοφόροι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα ίδια εκλογικά τμήματα που το είχαν πράξει και στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Όσο για το πώς ψηφίζουμε, προσοχή, το σύμβολο της ψήφου είναι ο σταυρός, τον οποίο οι ψηφοφόροι καλούνται να βάλουν εντός του τετραγώνου που αντιστοιχεί στο δεν εγκρίνεται όχι ή εγκρίνεται ναι, ανάλογα με την επιλογή τους. Ακόμη πάντως και αν ο σταυρός είναι παραπλεύρος του τετραγώνου, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται. Η επιτυχής διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για μας αποτελεί συλλογικό στοίχημα που θα κερδίσουμε. Ο χάρτης με τις 56 εκλογικές περιφέρειες αυτή τη φορά θα χρωματιστεί με πορτοκαλί για το όχι και ανοιχτό πράσινο για το ναι. Ενώ η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του αποτελέσματος από τη Singular Logic αναμένεται 2 ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, υπό συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 10% των εκλογικών τμήματων με καλή κατανομή, που σημαίνει να είναι απόλυτη χώρα. Και η διαφορά μεταξύ των δύο ερωτημάτων να είναι τουλάχιστον 4 μονάδες. Εάν αυτά ισχύουν, στις 9 η ώρα θα μπορέσουμε να σας δώσουμε μια ασφαλή εκτίμηση. Κλειδί αποτελεί και το έγκαιρο σφράγισμα της κάλπης σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας, καθώς ο νόμος προβλέπει εφόσον απαιτείται παράταση της ψηφοφορίας έως 2 ώρες. Τέτοιο ενδεχόμενο θα καθυστερήσει και την ανακοίνωση της πρώτης εκτίμησης. Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί και το λεγόμενο σύστημα SRT που έχει διανεμηθεί ήδη στους δικαστικούς αντιπροσώπους 4.700 εκλογικών τμήματων που αντιπροσωπεύουν το 25% της επικράτειας. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί ήδη η εφαρμογή «Μάθε που ψηφίζεις», ενώ οι πολίτες μπορούν να καλούν και στο 213-13-61-500. Ειδικά εκλογικά τμήματα για τους ετεροδημότες δεν συγκροτήθηκαν. Συνεπώς ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τμήματα, ιδίως όσοι είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως τις 30 Απριλίου, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους. Έχουν ήδη κατάλογοι φύγει από το εσωτερικό, από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχουν ήδη φτάσει στις εκλογικές περιφέρειες και οι Δήμοι είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο ψηφοφορίας των ετεροδημοτών. Για να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα απαιτείται να ψηφίσει το 40% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή περίπου 3,9 εκατομμύρια πολίτες. Ελπίζω πως όλα θα είναι τόσο καλά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, επαναλαμβάνω, που αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στα ΣΥΝ. Το γεγονός ότι τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη χώρα μας και το επικείμενο δημοψήφισμα επιβεβαιώνουν και οι 699 εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης που έχουν αιτηθεί να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από το κέντρο τύπου του Ζαπίου. Οι οποίοι εκπροσωπούν 21 διεθνή πρακτορία, 81 τηλεοπτικούς σταθμούς, 58 εφημερίδες και 17 ραδιόφωνα από όλο τον κόσμο. 539 δημοσιογράφοι θα μεταδίδουν τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό σε περισσότερες από 40 χώρες, τόσο στην Ευρώπη, αλλά ακόμη και στο Ιράν, την Αίγυπτο, το Μεξικό και την Κίνα. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Ναντίν Χαρδαλιά. Ναντίν, να δούμε αν είναι όλα έτοιμα για το αυριανό δημοψήφισμα. Περίπου.
Δεν είναι κατά 100%. Και δηλαδή, τι εννοώ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω του ότι είχαν στη διάθεσή τους μόλις 6,5 ημέρες για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, ήταν να μείνουν τα εκλογικά τμήματα της Αττικής τελευταία ως προς τον εφοδιασμό τους με όλο το εκλογικό υλικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, υπάρχει ένα ζήτημα ως προς τους φακέλους, προς όλα τα εκλογικά τμήματα της Αττικής, όπου δεν έχουν το 100% των φακέλων που απαιτούνται βάσει των εγγεγραμμένων που έχουν σε εκλογικούς καταλόγους για κάθε εκλογικό τμήμα. Για παράδειγμα, στο 92ο εκλογικό τμήμα στο Κερατσίνι έχουν παραλάβει μόλις 150 φακέλους, ενώ οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, που καλούνται δηλαδή να ψηφίσουν από αύριο στις 7 ώρα το πρωί, είναι 624. Από το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως μας λένε ότι επιδίδονται πραγματικά σε έναν αγώνα δρόμου, διότι και εμείς γνωρίζαμε ότι οι φάκελοι ήταν όλη αυτή την εβδομάδα επί του πιεστηρίου, ακόμη και σήμερα. Ήταν κάτι που περιμένανε. Συνεπώς, απόψε από τις 9 η ώρα και μετά, αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε, είχαν σκοπό να εφοδιάσουν όλα τα εκλογικά τμήματα και με τον υπόλοιπο αριθμό των εκλογικών φακέλων που απαιτούνταν και στην περίπτωση που χρειαστεί, ακόμη και αύριο το πρωί. Εκτιμούν δηλαδή ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αυτά λοιπόν με τα προβλήματα με τους φακέλους. Υπήρξαν όμως, υπάρχουν καταγγελίες για δικαστικούς εκπροσώπους που δεν έχουν εμφανιστεί και άλλα προβλήματα. Ξεπεραστεί, έχουν διορθωθεί όλα αυτά. Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, Εύα, υπήρξαν καταγγελίες πράγματι ότι υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για τους φακέλους βρέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών νωρίτερα και οι εκπρόσωποι της διακομματικής, στη Διακομματική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού, όπου ο κύριος Βούτσης τους διαβεβαίωσε ότι έχουν προσέλθει στις θέσεις τους και έχουν παραλάβει τα λεγόμενα διατακτικά τους, το 88% των δικαστικών αντιπροσώπων. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα 12% δεν έχει παραλάβει τα διατακτικά του, δεν βρίσκεται στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι υπάρχουν αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι και υπάρχει και άλλη πρόνοια προκειμένου να αντικατασταθούν, αν εξαντληθούν ακόμη και αναπληρωτές, από άλλους υπαλλήλους ή από δικαστικούς αντιπροσώπους από άλλες εκλογικές περιφέρειες. Όλα θα τα δούμε βέβαια στην πράξη αύριο το πρωί από τις 7 που ανοίγουν οι κάλπες, μένει να δούμε αν πράγματι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Σε κάθε πάντως διαδικασία, να πούμε ότι συνήθως, ειδικά με τις φορευτικές επιτροπές και με κάποια ζητήματα στα εκλογικά τμήματα, γίνεται μια αναμπουμπούλα το πρωί. Θα δούμε πώς θα πάνε, θα ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Εμείς εδώ θα είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί στις επάλξεις, προκειμένου να καταγράψουμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, αν την Χαρδαλιά να σας ευχαριστήσουμε. Μόνο για την ψηφοφορία να σου πω, Εύα, κλείνοντας, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει μπερδευτεί, είναι σαφές ότι ο Σταυρός μπαίνει στο τετράγωνο κάτω από την απάντηση την οποία θέλει ο καθένας, επιθυμεί ο καθένας, είτε από το όχι είτε από το ναι. Ακόμη όμως και αν κάποιος βάλει το Σταυρό παραπλεύρος, είτε δεξιά είτε αριστερά από το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην απάντηση που θέλει, δεν ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο σε καμία περίπτωση. Υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου. Γι' αυτό αρκεί να φαίνεται βέβαια σε ποια ερώτηση ανταποκρίνεται αυτό που θέλει, έτσι, να μην είναι κάπου ενδιάμεσα. Κρατάμε το Σταυρό, λοιπόν. Ακριβώς. Ναντίν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσουμε τώρα στο δελτίο του Sky τον κύριο Καριώτογλου Μιχάλη. Είναι πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος της Singular Logic. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Είναι όλα έτοιμα από τη δική σας την πλευρά και τι ώρα εκτιμάτε μετά έως τώρα δεδομένα ότι θα έχουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση? Λοιπόν, θα απαντήσω κι εγώ όπως η κυρία Χαρδαλιά. Περίπου. Είμαστε έτοιμοι, ναι. Απλά σήμερα το πρωί είχαμε μια μεγάλη ανησυχία, διότι παρακολουθούσαμε τις εγγραφές των δικαστικών αντιπροσώπων στο σύστημα SRT που χρησιμοποιούμε με τα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, Σάββατο πρωί, να έχουμε γύρω στις 2.000 εγγραφές. Σήμερα το πρωί είχαμε 50. Οπότε καταλαβαίνω ότι είχαμε ένα μικρό πανικό. Αυτό όμως μέσα στη διάρκεια της ημέρας διορθώθηκε και τώρα είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Έχουμε φτάσει στο 75% με στόχο το 85%. Που είχαμε αντίστοιχα τον Ιανουάριο, άρα είμαστε πολύ κοντά, θα διορθωθεί αυτό. Τώρα, λοιπόν, σε ενδεχόμενο. Άρα αυτό σημαίνει. Ναι, σας ακούμε. Δεν πειράζει, θα το πω μετά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, πείτε μας. Ήθελα να πω απλώς ότι εφόσον έχουμε καλή συγκέντρωση στα κινητά τηλέφωνα από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, η πρώτη προϋπόθεση που είχαμε θέσει για να έχουμε
ακριβή εκτίμηση του αποτελέσματος, δηλαδή να έχουμε ικανό δείγμα, από ό,τι φαίνεται θα την πετύχουμε. Δεν θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, μόλις τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον κύριο Βούτση ότι στο 96% οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και στο 100% οι φάκελοι. Είχαμε λοιπόν αυτή την ενημέρωση και αμέσως το μεταδίδουμε και εμείς, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βούτση. Λοιπόν, και αυτό είναι βεβαίως θετικό για να διεξαχθούν όλα αύριο ομαλά. Τώρα, κύριε Καριώτογλου, πείτε μας λίγο, σε ενδεχόμενο παράτασης της ψηφοφορίας σε κάποια τμήματα, τι θα συμβεί με την καταμέτρηση και άρα με τη μετάδοση των αποτελεσμάτων? Κοιτάξτε, η μετάδοση, η καταμέτρηση και η μετάδοση από τα εκλογικά τμήματα γίνεται κανονικά. Δηλαδή, το τμήμα όταν κλείνει, κάνει την καταμέτρηση, κάνει τη μετάδοση. Τώρα, όσον αφορά το εμείς κατά πόσο μεταδίδουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό δεν είναι δική μας απόφαση. Mm-hmm. Είναι απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες. Μάλιστα. Άρα, εσείς λέτε ότι αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε νωρίς σχετικά το αποτέλεσμα. Γύρω σε 9 η ώρα κρίνουμε ότι θα έχουμε αρκετά τμήματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση. Το δεύτερο θέμα βέβαια, όπως έχω ξαναπεί, είναι ότι εάν η απόσταση μεταξύ των δύο απαντήσεων δεν είναι μικρή διαφορά, έξω δηλαδή από τα περιθώρια λάθους, αν είναι μικρή διαφορά ακριβώς, θα έχουμε πρόβλημα στο να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Θα σας το πούμε αυτό εκείνη την ώρα, θα το ξέρουμε, αλλά υπάρχει περίπτωση να η δήλωσή μας να λέει ότι δεν υπάρχει ακριβή εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Καριώτογλου, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε βήμα-βήμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, από τις 6 ώρα το πρωί και για όσο αυτό χρειαστεί, όλο το τεχνικό και δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky θα είναι στις επάλξεις προκειμένου να καταγράψει λεπτό προς λεπτό την κρίσιμη και ιστορική αυριανή μέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. Με συνδέσεις από όλα τα κέρια σημεία, αλλά και τα εκλογικά κέντρα και σε ανοιχτή σύνδεση με όλα τα διεθνή μέσα. Κυριακή 5 Ιουλίου στον Sky. Ενημέρωση στο ύψος των περιστάσεων. Η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Από τις 6 το πρωί, Γιώργος Αυτιάς, Βασίλης Λυριτζής, Δημήτρης Οικονόμου, Τάκης Χατζής, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος, Άννα Βουστούκου και Σπύρος Μάλης, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Εύα Αντωνοπούλου. Και από τις 6 το απόγευμα, η Σία Κοσιόνη στο Μαραθώνιο των Αποτελεσμάτων. Μαζί της, όλοι οι αναλυτές και δημοσιογράφοι του Sky και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εκλογικός αναλυτής Νίκος Μαρατζίδης. Η πιο κρίσιμη μέρα για το μέλλον της χώρας με την εγκυρότητα του Sky. Κυριακή 5 Ιουλίου. Η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Μετά από ένα τηλεμαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκίνησε από την ημέρα ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος, όλο το δυναμικό του Sky μπαίνει στην τελική ευθεία μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Από τις 6 το πρωί, δημοσιογράφοι και τεχνικοί θα βρίσκονται επιποδός, μετρώντας αντίστροφα για το κλείσιμο της κάλπης. Με ζωντανές συνδέσεις από κρίσιμα σημεία, οι δημοσιογράφοι του σταθμού εντός και εκτός στούντιο θα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις με ακρίβεια την ώρα που συμβαίνουν. Ανταποκρίσεις από τα εκλογικά κέντρα, συνεχείς συνδέσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, πληροφορίες από τα στρατηγεία των κομμάτων και της κυβέρνησης, ειδήσεις από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχολιασμός της επικαιρότητας θα συνθέσουν το μοσαϊκό του αυριανού ενημερωτικού 24ωρου που θα κορυφωθεί το βράδυ με την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων. Κυριακή 5 Ιουλίου στον Sky. Ενημέρωση στο ύψος των περιστάσεων. Η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Από τις 6 το πρωί, Γιώργος Αυτιάς, Βασίλης Λυριτζής, Δημήτρης Οικονόμου, Τάκης Χατζής, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος, Άννα Βουστούκου και Σπύρος Μάλης, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Εύα Αντωνοπούλου. Και από τις 6 το απόγευμα, η Σία Κοσιόνη στο Μαραθώνιο των Αποτελεσμάτων. Μαζί της, όλοι οι αναλυτές και δημοσιογράφοι του Sky και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εκλογικός αναλυτής Νίκος Μαρατζίδης. Η πιο κρίσιμη μέρα για το μέλλον της χώρας με την εγκυρότητα του Sky. Κυριακή 5 Ιουλίου. Η ώρα της μεγάλης ευθύνης. Τώρα θα συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με τον Γιάννη Καντέλη αλλά και τον Αντώνη Ατζολέτο. Αντώνη, θα ξεκινήσουμε από εσένα για να δούμε την σύσκεψη από το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε λίγο το κλίμα από εκεί. Ναι, ήταν μια ήρεμη μέρα σήμερα στην Ρόδο Αττικού. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία για την ομαλή διεξαγωγή αύριο του δημοψηφίσματος. Αργά το μεσημέρι είχε σύσκεψη με στενούς συνεργάτες. Στο κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου πέρασε ο Ευκλήδης Αγκαλώτος και ο Γιάννης Δραγασάκης. Σαφώς στο τραπέζι μπήκε η αποτίμηση της κατάστασης ως τώρα
καθώς και όλα τα σενάρια της επόμενης ημέρας για την κυβέρνηση, βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα. Κυβερνητικοί κύκλοι, αυτό το οποίο μας τόνιζαν σήμερα, Εύα, μιλούσαν μάλλον για την ψυχραιμία που έχουν επιδείξει ως αυτή την ώρα, ως σήμερα, οι πολίτες, με την κυβέρνηση να στοχεύει, όπως λένε, στην απεμπλοκή από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Πού θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός, Αντώνη? Όπως και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα βρεθεί στις 10 το πρωί στο 61ο εκλογικό τμήμα στην Κυψέλη, στο Δημοτικό Σχολείο που ψηφίζει τα τελευταία χρόνια. 10 η ώρα το πρωί, εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο Γιάννη Καντέλη, να δούμε το κλίμα και τις πληροφορίες από την αντιπολίτευση. Γιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του ΝΕ, συναντήθηκε σήμερα με δημοσιογράφους και όχι μόνο. Ναι, ο κύριος Καμίνης και με συνεργάτες του βρέθηκαν για έναν καφέ. Στο στρατόπεδο του ΝΕ γενικώς περιμένουν την αυριανή ημέρα, θεωρούν ότι κρίνονται πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να είναι όλοι ψύχρεμοι και ότι αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι η ομόνοια, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, και όλοι μαζί να δουλέψουν για την επόμενη ημέρα. Ο κύριος Καμίνης, ο οποίος αύριο θα πάει στις 9.30 το, η ώρα το πρωί και θα ψηφίσει στους αμπελόκηπους. Τώρα, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζουν, Γιάννη? Ο κύριος Σαμαράς το πρωί θα ψηφίσει στην Πύλο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η κυρία Γεννηματά στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ο κύριος Θεοδωράκης στο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, οι εξελίξεις στη χώρα μας. Το αυριανό ιστορικό δημοψήφισμα αναμένεται να καλυφθεί από εκατοντάδες διεθνή μέσα, ενώ ξένοι δημοσιογράφοι καταφθάνουν συνεχώς. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν διαπιστευτεί 700 δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και εκπρόσωποι από διεθνή μέσα ενημέρωσης από Κίνα, Βραζιλία, Ιράν και Μεξικό. Στραμμένο το βλέμμα στην Ελλάδα έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου εν ώψη του κρίσιμου δημοψηφίσματος της Κυριακής. Το κέντρο της Αθήνας έχει κατακλειστεί από εκατοντάδες τηλεοπτικά συνεργεία και ξένους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ελλάδα για να καλύψουν τις εξελίξεις. Όπως η Quinta E-Line, που εργάζεται στην κρατική τηλεόραση της Ιρλανδίας και βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες. Η Ελλάδα φαίνεται πολύ διχασμένη. Υπάρχει απελπισία στον κόσμο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αύριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός τα έκανε μουσκεμά. Ανέλαβε τεράστιο ρίσκο με το μέλλον των Ελλήνων και μου φαίνεται ότι η μπλόφα του δεν θα περάσει. Ο Βόιαν Στεβάνοβιτς εργάζεται για τηλεοπτικό σταθμό στη Σερβία και βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Μιλώντας στον Sky, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το κλείσιμο των τραπεζών και τη φυγή κεφαλαίων. Έζησα την φυγή καταθέσεων στη Σερβία. Είδα τι συνέβη όταν ξεκίνησε εκεί το bank run. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να είναι η αρχή μιας πολύ άσχημης κατάστασης για τους Έλληνες πολίτες. Ήδη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν λόγω της έλλειψης ρευστότητας και οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Η Solveig Jensen εργάζεται για τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Δανίας και βρίσκεται στην Ελλάδα δύο εβδομάδες. Θεωρεί ότι το μέλλον για τη χώρα θα είναι δυσίωνο, είτε επικρατήσει το ναι είτε το όχι. Και τα δύο σενάρια είναι άσχημα. Στο γαλλικό τύπο σήμερα υπάρχει ένα καρτούν που λέει ότι η επιλογή είναι μεταξύ χολέρας και πανούκλας. Ξέρω ποια θα διάλεγα εγώ, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι καλή. Το ενδιαφέρον των ξένων μέσων είναι μάλιστα τόσο μεγάλο που δημοσιογράφοι ακόμα και από τη μακρινή Ιαπωνία βρίσκονται στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς είναι ο Γκο Γιοσίντα, ο οποίος εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Ασάχη. Η συμπεριφορά γενικώς του Πρωθυπουργού, το πώς απευθύνεται στον κόσμο, παραπέμπει σε λαϊκισμό. Μπορεί στη χθεσινή συγκέντρωση να τραγουδούσε μαζί με τον κόσμο, αλλά δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα ποιο θα είναι το μέλλον για την Ελλάδα. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη Βόνη και την Ειρήνη Αναστασοπούλου για να δούμε το κλίμα από εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα. Σε επιφυλακή είναι η Γερμανική Βουλή και εν αναμονή του αποτελέσματος. Ναι, περισσότερο όχι μόνο του αποτελέσματος, αλλά και το τι θα ακολουθήσει μετά. Αναμένεται να κινηθεί δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα οι διαδικασίες μετά το δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής, ο Νόμπερτ Λάμερτ, κλείνοντας τις εργασίες σε ολομέλειες για τις καλοκαιρινές διακοπές,
Συνέστη στους βουλευτές να μην απομακρυνθούν πολύ από τη γερμανική πρωτεύουσα το καλοκαίρι, διότι όπως είπε, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η επόμενη Ολομέλεια θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια σύσταση έκανε και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Social Δημοκρατών, ο Τόμας Όπεμαν. Υπενθύμησε μάλιστα ότι αν χρειαστεί να γίνει μία ή ακόμα και πολλές έκτακτες συγκλήσεις της Ολομέλειας, υπάρχει υποχρέωση των βουλευτών να επιστρέψουν από τις διακοπές τους. Εύα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός αυτή τη στιγμή, αλλά αν η Ελλάδα μετά το δημοψήφισμα αιτηθεί, όπως το έχει προαναγγείλει, βοήθεια από τον ESM, θα πρέπει να κινηθούν εδώ στη Γερμανία κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να δώσει το σώμα εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Σόιμπλε, να διαπραγματευτεί. Τώρα, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Να σε ακούω. Ναι, να πάμε λίγο και στις δηλώσεις του Μάρτιν Σούλτς στην αυριανή Welt. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Σούλτς? Ο κύριος Σούλτς, μιλώντας στην εφημερίδα αυτή, έθεσε ως πρωταρχικό θέμα να μείνει όρθιο το σύστημα προμήθειας σε τρόφιμα και φάρμακα. Διαβεβαίωσε ότι αν χρειαστεί, θα μπορούσαν να εκταμιευτούν με γρήγορες διαδικασίες χρήματα από τα ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τους Έλληνες μόνους τους. Αλληλεγγύη και από τις οργανώσεις νεολαίας των Social Δημοκρατιών και των Πρασίνων. Δημοσίευσαν μια ανοιχτή επιστολή προς τη γερμανική κυβέρνηση και κάλεσαν να στηρίξει την Ελλάδα, γιατί εάν αποτύχει η στήριξη στην Ελλάδα, σημαίνει ότι αποτυγχάνει και η Ευρώπη. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, χιλιάδες ετεροδημότες καλούνται αύριο να μεταβούν στον τόπο άσκησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων για το δημοψήφισμα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν ενισχύσει τα δρομολόγιά τους, ενώ από το Υπουργείο Μεταφορών έχει υπάρξει πρόνοια για διευκολύνσεις των ταξιδιωτών. Στο 100% φτάνει η πληρότητα στα τρένα του Ocean και οι επιβάτες δυσκολεύτηκαν να βγάλουν τα εισιτήριά τους, μια και τα ATM βγάζουν χρήματα με το σταγονόμετρο. Δυσκολεύτηκα διότι σε διαφορετική περίπτωση, αν υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε αναλήψεις, θα μπορούσα να πάρω και το αυτοκίνητο να πάω. Αλλά λόγω της καταστάσεως ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε σήμερα, γιατί και τη βενζίνη φοβόμαστε να ξοδέψουμε. Από αυτά τα λίγα που έβγαλα, ναι, μπόρεσα να βγάλω και αυτό το εισιτήριο. Ήταν 32 ευρώ, πήγαινε έλα. Αν ήταν πάνω από 60 δεν έφταναν. Σίγουρα ήταν πιο δύσκολο, δηλαδή αναγκάστηκα να τα κλείσω από το ίντερνετ, ας πούμε, μέσω κάρτες και τέτοια, γιατί μετρητά, ας πούμε, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα. Η έκπτωση για τα τρένα είναι 50% σε σχέση με τις κανονικές τιμές των εισιτηρίων. Στο 80% φτάνει η πληρότητα στα πλοία, με τους ετεροδημότες που πάνε στα νησιά για να ψηφίσουν να ταξιδεύουν μαζί με τους τουρίστες. Από 20% έως και 50% είναι η εκπτώση των ναυτιλιακών εταιριών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Το πήρατε πιο φθηνά το εισιτήριο? Ναι. Πόσο δηλαδή, περίπου? Στη μισή τιμή, 17 κάτι. Πηγαίνετε για να ψηφίσετε? Ναι, ναι. Μπράβο, τελεία. Το πήρατε πιο φθηνά το εισιτήριο? Βέβαια. Πόσο δηλαδή, πόσα χρήματα δώσατε? 40% έχει. Ωραία. Προφανώς ναι, υπάρχει μια έλλειψη. Βέβαια η πληρότητα πλησιάζει το 80%, αλλά αυτοί που λείπουν είναι οι Έλληνες επιβάτες. Γεμάτα και τα κτέλ του Κηφισού, κατά κύριο λόγο από ετεροδημότες. Και για την εξυπηρέτησή τους τα εισιτήρια είναι μειωμένα κατά 25%. Είτε ναι είτε όχι, ο Έτης ητημένης και είμαστε ητημένοι δυστυχώς. Ταξιδεύω για το ετωλικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ταξιδεύω, δεν θα υπήρχε άλλος λόγος. Είναι από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις εκλογικές, έστω και αν είναι δημοψήφισμα. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας και είτε ναι είτε όχι, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Χωρίς να πληρώνουν, περνούν από χθες οι οδηγοί τα διόδια στις εθνικές οδούς, ενώ την Κυριακή τα διόδια θα είναι ανοιχτά και στην Αττική Οδό. Στην αίθουσα ειδήσεων τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο Γιώργο Φελίδη, καθώς Γιώργο ατελείωτη φαίνεται να είναι η επίδειξη της μεσαιωνικής βαρβαρότητας από το Ισλαμικό Χαλιφάτο, καθώς έχουμε και νέο βίντεο μαζικής εκτέλεσης στρατιωτών της Συρίας που έρχεται τώρα στην δημοσιότητα. Ναι, Εύα, στα νέα στιγμιότυπα μυσαλλοδοξίας, 25 Σύριοι στρατιώτες που ήταν εχμάλωτοι οδηγήθηκαν από τους τζιχαντιστές και εκτελέστηκαν εν ψυχρό με χαριστική βολή στο κεφάλι. Οι σκηνές φρίκης τραβήχθηκαν στην αρχαία πόλη της Παλμύρας, μέσα στο αρχαίο θέατρο, μια πόλη την οποία κατέλαβαν οι ακραίοι Ισλαμιστές τον περασμένο Μάιο. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η φρικιαστική εκτέλεση παρακολουθείται από εκατοντάδες άτομα που έχουν σειρεύσει
υπάρξει εκεί. Ένα ακόμα στοιχείο, Εύα, που προκαλεί σοκ είναι το γεγονός ότι οι εκτελεστές φαίνεται να είναι νεαρά αγόρια ηλικίας από 12 έως 14 ετών και όπως τονίζει και το BBC, η εκτέλεση έλαβε χώρα στη σκηνή, πάνω στη σκηνή του φημισμένου αρχαίου θεάτρου της Παλμύρας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο την περιπέτεια ενός μωρού στα διεθνή ύδατα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Τώρα στο Γιώργο Φιλίδη και πάλι, η τουρκική ακτοφυλακή Γιώργο κλήθηκε να περισυλλέξει ένα μωρό, το οποίο έφτασε περίπου κοντά στο ένα χιλιόμετρο μακριά από την ακτή μέσα στο σωσίβιό του. Μιλάμε για μια απίστευτη περιπέτεια. Τι έγινε τελικά? Οι γονείς του ήταν επισκέπτες, τουρίστες στα τουρκικά παράλια, έκαναν μπάνιο στην παραλία Κουτσούκουγιού και ξέχασαν ότι είχαν βάλει τη μικρή στην θάλασσα μέσα σε ένα φουσκωτό παιχνίδι. Όταν θυμήθηκαν να το κοιτάξουν, διαπίστωσαν ότι το ρεύμα είχε ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, την είχε παρασύρει και είχε μάλιστα εισέλθει και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Το μωρό 10 μηνών διασώθηκε από την τουρκική ακτοφυλακή λίγο πριν φτάσει κοντά στα παράλια της Λέσβου. Η μικρή, αν και αφυδατωμένη, κατάφερε να επιζήσει χάρη στην ασφαλή λειτουργία του σωσιβίου που φορούσε και στη γρήγορη αντίδραση των λιμενικών, οι οποίοι και την παρέδωσαν τελικά στην αγκαλιά της μητέρας της. Τώρα τι να πει κανείς χωρίς σχόλιο η είδηση αυτή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πτήση έσπασε το επαναστατικό ηλιακό αεροσκάφος Solar Impulse 2, συμπληρώνοντας 118 ώρες στον αέρα προτού προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στη Χαβάη. Έχοντας ολοκληρώσει μια ιστορική πτήση, το Solar Impulse 2, το μονοθέσιο αεροσκάφος που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, φτάνει στο μικρό αεροδρόμιο έξω από τη Χονολουλού. Δίνει σε μια απόσταση 8.000 χιλιόμετρων πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Ξεκινώντας από την Ιαπωνία, το αεροπλάνο έμεινε στον αέρα πάνω από 118 ολόκληρες ώρες μόνο με έναν πιλότο, χωρίς ανεφοδιασμό, αφού είναι εξοπλισμένο με 17.000 ηλιακές κυψέλες, οι οποίες φορτίζουν τις μπαταρίες του. Ο Ελβετός κυβερνήτης Αντρέ Μπρόσμπερκ ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο μέρος του ταξιδιού. Ήταν μια δύσκολη απόφαση να φύγουμε από την Ιαπωνία, επειδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο. Δεν ξέρεις αν είναι εφικτό να διασχίσει ολόκληρο τον Ειρηνικό χωρίς καύσιμα. Το επόμενο στάδιο του ταξιδιού του Solar Impulse προβλέπει πτήση από τη Χαβάη ως το Φίνιξ των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακολουθήσει ταξίδι ως τη Νέα Υόρκη και πάνω από τον Ατλαντικό, με τελικό προορισμό την επιστροφή στο Αμπουντάμπι, ώστε να ολοκληρωθεί η πτήση γύρω από τη γη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα καλά νέα να πάμε τώρα. Απόψε είναι η επιστροφή της διάσημης τοιχογραφίας του ψαρά στη Σαντορίνη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Copa America έφτασε. Στις 11 το βράδυ, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα της διοργάνωσης Χιλή. Η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky, ενώ στις 10 θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε την πρώτη γεύση του τελικού με το pre-game του αγώνα. Χθες βράδυ, το Περού επικράτησε με 2-0 της Παραγουάης και κατάλαβε την τρίτη θέση. Αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα. Πιθανότητα βροχής υπάρχει το μεσημέρι-απόγευμα στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 και για λίγο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 32 με 33 βαθμούς, 31 στα νησιά, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί γενικά ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις περιμένουμε το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες καταγγέλνουν το ΣΚΑΙ για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας με εκπομπές πολιτικού περιεχομένου που προπαγανδίζουν, όπως λέει η ανακοίνωση, το ναι. Ο ΣΚΑΙ, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι οι εκπομπές που παρουσιάζει είναι καθαρά ενημερωτικές και φωτίζουν όλες τις πλευρές μεγάλης κρίσης της κοινωνίας, του τραπεζικού συστήματος αλλά και τις επιπτώσεις στους πολίτες. Εξάλλου, είχε δημοσιογραφική υποχρέωση να το πράξει, ιδίως μετά τις δηλώσεις της Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της κ. Λούκας Κατσέ,
τέλη ότι από τη συχνότητα του σταθμού μας εχθές το βράδυ ότι οι τράπεζες είναι πιθανόν να παραμείνουν κλειστές και μετά την Τρίτη και πως η τραπεζική ρευστότητα επαρκεί έως και τη Δευτέρα. Ο Sky θα προβάλλει όπως πάντα την πραγματική εικόνα της κοινωνίας όπως έχει προχρέωση να πράξει απέναντι στους πολίτες και υπενθυμίζει ότι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας είναι η πληροφόρηση. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Sky. Ακολουθεί στις 10 η κλήρωση του Λότο, αμέσως μετά το pre-game και στις 11 ο μεγάλος τελικός του Copa America. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας κάνουμε το δυναμικό του Sky, δημοσιογραφικό και τεχνικό από αύριο από τις 6 ώρα το πρωί και για όσο αυτό χρειαστεί μέχρι το βράδυ για να καταγράψουμε λεπτό προς λεπτό την αυριανή κρίσιμη ημέρα με το ιστορικό αυτό δημοψήφισμα. Καληνύχτα.